Πόσο καιρό αλήθεια έχουμε να κάνουμε με ακυχιάς και να μιλήσουμε για καλλιτικά? Έχουμε, από το 2018. Οπότε, έλα, έλα, έλα να τα πούμε. Και κοίτα, έχουμε προϊόντα Essence, χαμούλης. Έλα. Σας όμορφες, welcome to my channel again. Τι μου κάνετε, πως είσαστε? Έλα τώρα καταλαβαίνεις. Και εσύ τώρα που είσαι και καινούρια, κάνε εγγραφή, subscribe, like, comment. Σε περιμένω από κάτω. Είμαι η Μπέλα Μέρη και είμαι πάρα πάρα πολύ χαρούμενη, γιατί πέρυσι το 2018 μου ήρθε εδώ πέρα το βαλιτσάκι με τα καταπληκτικά. Ύστερα από τη μέγα πτώση, και πάλι καλά δεν πάθανε τίποτα, έχω τη χαρά να σας πω ότι μου είχαν στείλει το 2018 οι Essence, αυτά τα ωραία τα προϊόντα. Να σου πω την αλήθεια, δεν τα είχα δοκιμάσει καθόλου. Ήρθε όμως η ώρα να εκμεταλλευτώ αυτά εδώ πέρα τα υπέροχα τα προϊόντα. Κάποια στιγμή τα είχα βάλει και στο Instagram διαγωνισμό. Όμως εγώ τώρα, όπως βλέπεις, τα έχω δοκιμάσει πάνω στη μούρη μου. Τη γνώμη μου την έχω καβατζώσει, φιλενάδα. Θέλω όμως και εσύ να τα δεις από κοντά. Γι' αυτό και σκέφτηκα να μην κάνουμε ένα review, γιατί το review είναι πάρα πολύ ξηρό. Οπότε είπα να δοκιμάσουμε μαζί τα προϊόντα από Essence, να σε φέρω και έτσι λίγο πιο κοντά με μένα και με τα προϊόντα, για να δεις, ρε παιδί μου, τι και πώς και από αυτά, κατάλαβες? Οπότε μην αργούμε, πάμε να ξεκινήσουμε το make-up tutorial και να τα λέμε κιόλας, ναι. Πριν πάμε όμως στο make-up tutorial, γιατί τα ξέχασα έτσι που είμαι παρλαπίπα, στο μαλλί τώρα μου κάνει τρολ. Λοιπόν, όταν το λούζεις είναι μελισμένο. Στο θέμα μας, θέλω να ευχαριστήσω την Essence που μου στείλε αυτά τα υπέροχα προϊόντα και είχα την τιμή έτσι να τα δοκιμάσω. Οπότε, άντε πάμε. Α, το βίντεο δεν είναι sponsor, να ξέρεις. Ας αρχίσουμε που λέτε με το πρώτο προϊόν που είχε αυτό εδώ πέρα, το υπέροχο βαλιτσάκι. Είναι ένα primer, το οποίο είναι Prime and Studio Mattifying Pore Minimizing και έχει μέσα μαύρη άργυλο. Λοιπόν, όταν το είχα δοκιμάσει στο Instagram, μου έφερε έτσι μια μυρωδιά πάρα πάρα πολύ ευχάριστη. Λίγο ανησύχησα με τη μαύρη άργυλο, αλλά ειλικρινά δεν είχα κάποιο παράπονο όσον αφορά στο χέρι μου. Στο πρόσωπο δεν το έχω χρησιμοποιήσει. Οπότε πάμε να το χρησιμοποιήσουμε μαζί. Υπόσχεται διαχείριση πολύ καλά των πόρων, ώστε να κλείνουν οι πόροι για να δεχτούν και το προϊόν και να κάθεται πάρα πολύ καλά. Έρχεται σε αυτό εδώ πέρα. Ναι, είναι γκρι, όχι μαύρο ουσιαστικά. Μυρίζει τέλεια, μυρίζει τέλεια, μπορώ να σου πω. Μοσκοβολά, έχει μια ευχάριστη αίσθηση φρεσκάδας. Για να δούμε τώρα εδώ τι γίνεται. Είναι πάρα πολύ δροσερό σαν πρώτη φάση. Παιδιά, είναι τέλειο, είναι πολύ καλό. Πολύ καλό. Ξέρετε τι μου θυμίζει η μυρωδιά? Fresh και φρεσκάδα. Λοιπόν, έχω να σου πω ότι το έχει απορροφήσει κατευθείαν η επιδερμίδα μου. Αυτό δεν ξέρω τώρα αν είναι καλό, ότι έχω θέμα. Θες να πεις κάτι, επιδερμίδα, ότι έχω αποξηρανθεί τελείως τον τελευταίο καιρό? Λοιπόν, εμείς τα πολυλογώ, το έχει απορροφήσει πάρα πολύ. Δεν είναι καθόλου λιπαρό, δεν κολλάει και μου έχει κάνει όντως μια φρέσκια επιδερμίδα στο να δεχτεί το make-up και όλα αυτά τα πράγματα και να είναι και από κάτω και φρέσκια και λαμπερή. Παρακάτω. Σαν δεύτερο προϊόν μου στείλανε αυτό εδώ πέρα το foundation, το οποίο είναι το Insta Breakfast Liquid Makeup, το οποίο είναι strong matte, δηλαδή έχει matte τελείωμα, η απόχρωση είναι το 30. Έχω βρέξει εδώ πέρα το beauty blender μου. Λοιπόν, ακούστε τώρα να δείτε, επειδή εγώ ακόμα δεν το έχω δοκιμάσει, θέλω λίγο να το τεστάρουμε. Όπως βλέπετε εδώ πέρα, έχουμε μαύρους κύκλους. Αυτή εδώ πέρα δεν είναι μόνο μαύρη κύκλη, είναι μαύρη τρύπα του όζοντος ένα πράγμα. Να δοκιμάσω που λέτε αυτό το προϊόν και θα βάλω κάποιο κορέκτορα να δω όντως θα καλύψει, δεν θα καλύψει. Για να δούμε. Λοιπόν, σαν πρώτη φάση θα κάνω το μισό πρόσωπο, να δω αν εδώ πέρα, ξέρω εγώ, χρειαστεί κορέκτορας. Από εδώ πέρα θα το κάνω χωρίς κορέκτορα. Είναι αρκετά υγρό, μπορώ να σου πω. Δεν είναι πολύ παχύρευστο σαν πρώτη φάση. Θα δούμε όμως. Λοιπόν, αρχίζω. Σε έχω φέρει λίγο και πιο κοντά. Νοικιάστηκα. Για πάμε. Με ενδιαφέρει πιο πολύ να μου κάτσει εδώ πέρα, που έχω το πρόβλημα στο μαύρο κύκλο. Για να δω όντως, κοιτάξτε, από τι βλέπω, σαν πρώτη φάση, έχω να σου πω ότι μάλλον αυτή η απόχρωση δεν είναι για μένα. Νοιάζει να καλύψει το μαύρο κύκλο και να μην χρειαστεί κάποιος κορέκτορας από κάτω. Δεν νομίζω. Είναι πάρα πολύ λευκό. Κάτσε να το απλώσω και λίγο καλύτερα με το πινέλο μου.
Ειλικρινά το έχω αγαπήσει πάρα πολύ αυτό το πινέλο. Δηλαδή, κάνει τα πάντα. Ελύσεται δηλαδή στο πρόσωπο και μου βοηθάει πάρα πολύ να απλώνω τα make-up μου. Μόνο έχω να σου πω ότι δεν κολλάει καθόλου, ότι όντως έχει μάτι φύ, μοσκοβολάει. Σπάνιο για make-up μπορώ να πω, μοσκοβολάει. Εντάξει, πιστεύω ότι θα ήθελε έναν κορέκτορα τέλος πάντων, να σου πω την αλήθεια. Γιατί μόνο του, για κοπέλες οι οποίες έχουν μαύρους κύκλους, εντάξει, δεν είναι και πολύ καλυπτικό, μπορώ να πω. Οπότε βάζω εδώ πέρα τον κορέκτορα για να δεις λίγο και τη διαφορά και επανέρχομαι. Είμαι πάρα πολύ άσπρη, όπως βλέπω, είμαι λίγο σαν το φαντασματάκι, αλλά αυτό που μας ενδιαφέρει τώρα, ίσως εμένα να μην μου κάτσε σωστά η απόχρωση. Εμένα αυτό όμως που μου ενδιαφέρει είναι όντως είναι ματ, δεν κολλάει, το απορρόφησε κατευθείαν το δέρμα μου και έχω να σου πω ότι εντάξει, είμαι πρισμένη γενικά από τη φύση μου, ξενύχτησα χθες το βράδυ, οπότε καταλαβαίνεις ότι έχω τις σακούλες εδώ πέρα χαμός. Έχω όμως να πω ότι αυτό το μάτι που είναι χωρίς κορέκτορα έχει ένα θεματάκι. Αυτό εδώ πέρα που έβαλα κίτρινο κορέκτορα με συνδυασμό με πορτοκαλί, νομίζω ότι είναι σε λίγο καλύτερη κατάσταση. Απλά τη δουλειά του την κάνει, ανάλογα αν βρείτε τη σωστή απόχρωση. Μυρίζει υπέροχα, αστρώνεται πανεύκολα και είναι πάρα πολύ καλό. Απλά εμένα δεν μου τέρκεξε η απόχρωση. Θα συνεχίσω που λέτε με το concealer, το οποίο είναι healthy glow, χαρίζει μια υγιή λάμψη, είναι αδιάβροχο, έχει βιταμίνες, η απόχρωση είναι το 10, το light ivory, αν και το είχα δει τότε που έκανα τα stories ότι ήταν παχύ και η πρώτη φάση ενθουσιάστηκα πάρα πολύ, αλλά πάμε λίγο να το δούμε. Ναι, όντως είναι πάρα πολύ παχύ, για να δούμε, α, μια χαρά. Έδωσε φως και μπορώ να πω ότι είναι πολύ καλό. Αλλά παιδιά, τόσο φως δηλαδή που θα μπόθηκα κι εγώ, να σου πω την αλήθεια σήμερα. Είναι πάρα πολύ καλό το προϊόν γενικά. Και αυτό μυρίζει ιδιαίτερα. Μπράβο Essence, έχεις μοσχολιστά προϊόντα μπορώ να πω. Όντως, το αποτέλεσμα είναι πάρα πολύ καλό. Το έχει απορροφήσει και αυτό πάρα πολύ καλά. Οπότε πάω να βάλω πούδρα, πάω να ζεστάνω λίγο και με contouring και λίγο bronze το πρόσωπό μου και έρχομαι. Λοιπόν, σέταρα το πρόσωπό μου με πούδρα, έκανα και τα contouring μου, ζέστανα λίγο το πρόσωπό μου μπορώ να σου πω. Οπότε συνεχίζω τώρα με την παλέτα, ξεκινάμε τα μάτια με αυτήν εδώ πέρα την παλέτα, η οποία είναι Too Glam To Give A Damn. Είναι μια παλέτα η οποία έχει 9 χρώματα, έχει και matte αλλά και shimmer αποχρώσεις. Η συσκευασία έρχεται κάπως έτσι, είναι μια ιδιαίτερη πολύχρωμη παλέτα μπορώ να σου πω. Μ' αρέσει πάρα πολύ η συσκευασία γενικά έτσι που είναι λουλουδάτη και σου θυμίζει λίγο άνοιξη. Τα χρώματα είναι ιδιαίτερα. Μπορείς να κάνεις και απαλά μακιγιάζ, αλλά μπορείς να κάνεις και ένα απίστευτο smokey eyes. Εγώ θα κοιτάξω να πάρω όσο περισσότερα χρώματα μπορώ. Πάμε να ξεκινήσουμε. Θα ξεκινήσω που λέτε ως βάσιμο. Θα πάρω αυτό εδώ πέρα το μπεζί το χρώμα. Και θα το βάλω σε όλο το μάτι. Σε έχω φέρει και πιο κοντά μου τώρα, καταλαβαίνεις ότι είσαι εδώ πέρα live. Οπότε πάμε να βάλουμε την μπεζή της σκιά. Θα τη βάλω και κάτω από το φρύδι για να μου δώσει και ένα φως. Εντάξει, σαν μπεζ σκιά γράφει πάρα πολύ καλά. Η αλήθεια είναι. Τώρα θα περάσει αυτός από κάτω, τώρα που κάνουμε εμείς βίντεο, make-up tutorial. Αυτή είναι πάρα πολύ ωραία η σκιά, μπορώ να πω. Σαν δεύτερη σκιά θα πάρω αυτήν εδώ πέρα τη ροζουλή σκιά και θα την βάλω κάτω από το κόκαλο για να δώσω έτσι και ένα βάθος. Αυτή η συγκεκριμένη η ροζουλή έχει και λίγο σήμερ, δεν είναι και τελείως μάτι να σου πω την αλήθεια. Δεν με δυσκολεύει τώρα εδώ πέρα που το βάζω, ίσα που απλώνεται πάρα πολύ καλά. Έδωσε ένα χρωματάκι στο μάτι μου. Δεν είναι πάρα πολύ έντονο, η αλήθεια είναι. Θα συνεχίσω κατευθείαν, θα μπω στα βαθιά, με αυτήν εδώ πέρα την μπορντό της σκιά και θα την βάλω σε όλο το κινητό μου βλέφαρο. Θα χρειαστεί να πάρετε λίγη ποσότητα παραπάνω για να γράψει λίγο καλύτερα στο μάτι. Έχω να σου πω ότι θέλει πάρα πολύ να βουτάς το πινέλο σου για να πάρεις κάποια ποσότητα, γιατί με απλές κινήσεις αυτή η συγκεκριμένη δεν
έχει μεγάλη χρωστική απόδοση πάνω στο μάτι. Απλώνονται γενικά πάρα πάρα πολύ εύκολα, δεν έχεις κάποιο πρόβλημα. Έχω τώρα κάνω ένα καλό blending για να ενωθούν και οι δύο σκιές μαζί και να μην υπάρχει έτσι ένα άγριο αποτέλεσμα. Νομίζω ότι είμαστε κομπλέ. Συνεχίσω με αυτήν εδώ πέρα τη σκιά. Αυτή εδώ πέρα την πρασινή glitter και θα την βάλω στο κέντρο του ματιού για να κάνω έτσι και λίγο και το μακιγιάζ μου λίγο πιο έτσι βραδινό. Σαν πρώτη φάση θα το χρησιμοποιήσω χωρίς να βρέξω το πινέλο μου για να δω αν γράφει. Εντάξει, πιστεύω ότι θέλει να το κάνεις φσιτ το πινέλο. Έχω βρέξει το πινέλο μου και συνεχίζω να το βουτάω το πινελάκι μου. Για να δω τώρα αν θα γράψει, που είναι βρεγμένο. Ναι. Γράφει πάρα πάρα πολύ καλά. Είναι πάρα πολύ ωραία. Μπορείς δηλαδή να τη φοράς και μόνη σου αυτή εδώ πέρα τη σκιά, χωρίς να έχεις το μελιτζανί από κάτω. Θα πάρω αυτήν εδώ πέρα τη μοβ σκιά και θα την βάλω στη γωνία του ματιού μου. Για να δώσω τώρα την ένταση. Ναι, μ' αρέσει πάρα πολύ. Και αυτή η μοβ είναι σήμερα. Οπότε, αφού τελείωσα και με τη μοβ σκιά και την έφερα και μέχρι εδώ, παίρνω πάρει το πινελάκι μου το οποίο το έχω για να μπλεντάρω τις σκιές. Οπότε θέλει πολύ καλό blending για να έχετε ένα πάρα πολύ ωραίο αποτέλεσμα. Τώρα, σαν τελευταία πινελιά, θα χρησιμοποιήσω εδώ πέρα αυτή τη χρυσή για να κάνω έτσι και την τζακπινιά μου, γιατί μ' αρέσει κιόλας. Θα το πεινάξω γιατί εδώ πέρα μάλλον θα έχουμε ένα θεματάκι και παίρνω εδώ πέρα και θα το βάλω κάτω από εδώ. Αχ, κοιτάξτε τι ωραίο που είναι. Αυτό εδώ πέρα το σήμερα, αυτή η απόχρωση γράφει πάρα πάρα πολύ καλά χωρίς να βρέξεις το πινέλο. Δοκίμασα τις σκιές που ήθελα. Σαν ένα review τώρα έτσι εδώ που σας τα λέμε, έχω να σου πω ότι για να έχεις την απίστευτη μέγιστη ποσότητα στο μάτι πρέπει να βουτήξεις αρκετά το πινέλο. Κάποιες σήμερα αποχρώσεις, παραδείγματος χάρη όπως την πράσινη που ήθελα, πρέπει να βρέξεις το πινέλο. Αλλά στην κίτρινη όπως είδες δεν χρειάστηκε να βρέξεις το πινέλο. Λοιπόν, έχω να σου πω ότι δεν κάνουν οι σκιές fall out. Μ' αρέσει πάρα πολύ που πλεντάρονται πανεύκολα οι σκιές και δεν ήθελε πάρα πολύ. Μην βλέπεις που εγώ το πήγαινα πάρα πολύ καλή γιατί θέλω ένα smoothie αποτέλεσμα και να μην βγαίνει άγριο το μάτι μου. Και συνεχίζω με τη μάσκαρα, είναι η Last Tinting Complex, είναι μαύρη μάσκαρα η οποία υπόσχεται όγκο και γυριστές βλεφαρίδες. Λοιπόν, η μάσκαρα είναι αυτή, έχει έτσι ένα καμπυλωτό βουρτσάκι όπως βλέπεις και πάμε να δούμε τι απόδοση θα έχει στις βλεφαρίδες μου. Μιλάμε για μία μάσκαρα η οποία δεν πέφτουνε κομμάτια, μου γυρίζει τις βλεφαρίδες, πολύ καγκελάριος αυτή η μάσκαρα, παιδιά είναι τέλεια. Και συνεχίζουν να μην κολλάνε μεταξύ τους. Τι ωραία που είναι καλέ. Κοίτα όγκο, κοίτα πως μου έχει ανεβάσει τη βλεφαρίδα. Αχ, τι λες. Τέλειο το μασκαρόνι, τέλειο. Σε αυτό το σημείο έχω να σου πω ότι μου στείλανε τις μαγνητικές βλεφαρίδες, οι οποίες είναι μαγνητικές. Λοιπόν, ούτε κόλλες, ξέρεις τώρα, μην μπαίνω και σε λεπτομέρειες, κορίτσια μου. Πήγα να τις δοκιμάζω το Σάββατο, να σου πω την αλήθεια, αλλά δυσκολεύτηκα πάρα πολύ. Ξέρω, έχει ένα κλειψάκι πάνω, έχει ένα κλειψάκι κάτω. Όταν το έκανα στα χέρια μου, τσίκι τσίκι, πήγαινε μια χαρά. Αλλά δεν ξέρω, ρε παιδιά, πρέπει κάποιος να μου δείξει, ειλικρινά. Δεν είμαι χαζή, ρε παιδί μου, μου λέει και από εδώ και οδηγίες. Αλλά ειλικρινά σου μιλάω, δεν θα τις βάλουμε τώρα εδώ πέρα, γιατί θα γίνουμε ρεζίλι. Οπότε κορίτσια μου πάω στο highlighter. Λοιπόν, μου στείλανε αυτή εδώ πέρα την παλέτα με το highlighter. Είναι Go for the Glow Highlighter Palette. Αποτελείται από 3 αποχρώσεις, όπως βλέπεις. Έχει και καθρεφτάκι. Έρχεται σε αυτήν εδώ τη συσκευασία. Είναι εδώ πέρα λίγο το πιο μπρονζε χρυσό. Εδώ πέρα είναι λίγο το ροζουλί. Αυτό είναι το rose gold όμως. Αυτό εδώ πέρα είναι λίγο πιο σκούρο. Οπότε πάμε να δούμε τι απόδοση έχει. Έλα τσλουφί. Πάμε να δούμε λίγο και από την άλλη. Δεν θα κάνουμε δουλειά. Κάτσε να βάλω και λίγο στη μυτούλα. Και λίγο στα χιλάκια.
Α, κορίτσια μου, αυτό είναι φανταστικό. Τώρα ήρθε η ώρα να δοκιμάσουμε τι κραγιόν θα βάλουμε. Λοιπόν, μου στείλαν αυτά εδώ πέρα τα κραγιονάκια. Το ένα είναι το 06 Velvet Matte Lipstick, η οποία η απόχρωση είναι αυτή εδώ πέρα, το ρουμπινί, και μου στείλανε και αυτό εδώ πέρα το ενυδατικό που είναι από Instacare Lipstick και είναι το 02 Day Maybe, το οποίο είναι σε αυτό, έρχεται σε stick μορφή. Λοιπόν, και είναι αυτό εδώ πέρα το καφέ nude. Όμως εγώ τώρα θα χρησιμοποιήσω αυτό εδώ πέρα, το οποίο είναι matte και θέλω να μου κρατήσει. Λοιπόν, πάμε να το δοκιμάσουμε. Πω πω, είναι μυρωδάτο, θέλω να το φάω. Μπορεί να είναι μάτα, αλλά είναι τόσο ενυδατικό. Όδωση. Πολύ ωραίο χρώμα. Πω πω, χρωματάρα, παιδιά, φανταστικό. Φανταστικό. Αυτά ήταν τα προϊόντα, κοριτσάρα μου, που μου στείλανε από Essence. Σου ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Οπότε, αν σε διευκόλυνα, θέλω να μου το πεις από κάτω σαν σχόλιο. Τώρα ξέρεις εσύ, μην ξεχνάς εγγραφή, subscribe, comment, like στο βίντεο, αν σου άρεσε. Περιμένω να σε δω στα σχόλια και μέχρι την επόμενη Παρασκευή να περνάς τέλεια. Φιλάκια πολλά!